Καλησπέρα σας, φτάσαμε στην Παρασκευή. Υπέροχη μέρα της εβδομάδας, μας κάνει να βλέπουμε τα πάντα καλύτερα. Όχι όμως αυτά που είναι πολύ σοβαρά και πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι, όπως αυτή η γυναικοκτονία στο Μενίδη. Αμετανόητος γυναικοκτόνος, δεν άντεχα, λέει, να βλέπω άλλο να οδηγεί το αμάξι μου και τη σκότωσα. Φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος, αποτρόπαιος και ο τρόπος. Έχουμε όλες τις εξελίξεις. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και το Γιάννη, γιατί είμαι για να μας δώσει τη συνέχεια και ό,τι πληροφορίες αντλούμε από το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία μας αφορά πολύ και αναφέρομαι στα Σκόπια. Μετά τη Σιλιάνοφσκα προκαλεί και ο νέος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Μητσόσκι. Θα αποκαλώ, λέει, τη χώρα μου Μακεδονία, αν θέλετε πάμε Χάγη. Σε δηλώσεις του, ο νέος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα της χώρας να αποκαλείται όπως επιθυμεί, ενώ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, ο οποίος τον κάλεσε να σχολιάσει τις δηλώσεις της Σιλιάνοφσκα στην ορκομοσία της και τόνισε ότι ήταν αξιοπρεπής και ότι περίμενε συγχαρητήρια από τον νότιο γείτονα, εμάς δηλαδή. Μεταξύ άλλων, κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει τις επιθέσεις όπως τις χαρακτήρισε προς τη χώρα του και αν λέει έχει πρόβλημα να πάει στο δικαστήριο της Χάγης. Να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, παραχωρήσεις είπε δεν γίνονται ανεκτές. Η Βόρεια Μακεδονία να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα νέο μήνυμα προς τα Σκόπια που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, τον Ιαν Λίπαυσκι. Τόνισε πως η Ελλάδα θα παρακολουθεί αυστηρά την κατάσταση στην Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης είχε ήδη δώσει το μήνυμά του. Δεν θα κυρώσουμε, είπε, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό που ζούμε τώρα είναι το τρέιλερ. Μετά θα δούμε την ταινία, λέει ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει αναφορά και αναλυτική ανάλυση από τον Στέργιο Καλόγυρο. Θα την δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή εκπομπή του Στέργιου Καλόγυρου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα παραμένουμε. Το Ισραήλ ακυρώνει τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Τουρκία. Η απόφαση έρχεται σε απάντηση για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διακόψει τις εξαγωγές προς το Ισραήλ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση λοιπόν θα επιβάλλει, όπως λέει, δασμούς ύψους 100% στις εισαγωγές από την Τουρκία μέχρι τη λήξη της θητείας του Ερντογάν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Και να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τέσσερις νέες δημοσκοπήσεις που επιβεβαιώνουν την κυριαρχία Μητσοτάκη. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο είναι η Θεοδώρα Πότα. Καλά, ξέχασα να σε χαιρετήσω. Γιατί μου είπες, Χριστίνα, πήρες φόρα πολύ, μα τα λες πολλά. Καλησπέρα. Όχι, έπρεπε να με διακόψεις. Άλλη φορά με διακόπτεις, να ξέρεις. Το ακούω. Όχι, δηλαδή, το ακούς. Ήταν λούμπα ερώτηση, απαντάς. Αντί να πεις όχι με τίποτα. Το ακούω. Το ακούς. Θα φάει μαύρο. Ο Φώτης, Φώτη, σύμμαχέ μου. Φώτης Κινέζος, κυρίες και κύριοι, καθημερινά. Κοίταξε, εδώ. Πρέπει να υπάρχει μια ένταση, όπως και να έχει, με δεδομένο ότι πάμε να μιλήσουμε για πολιτική επικαιρότητα. Είναι καυτά τα πράγματα. Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, 23 ημέρες. Το κατάλαβε κανείς. Εμείς μιλάμε, λέμε, κάνουμε, οι πολιτικοί βέβαια το καταλαβαίνουν, αλλά η υπόλοιπη κοινωνία ασχολείται. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν ασχολείται. Όχι ιδιαίτερα. Και είναι απόλυτα λογικό, είναι πάρα πολλά αυτά που ταλανίζουν την χώρα και όλους εμάς. Πάμε να δούμε όμως, Χριστίνα, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν ως ένα βαθμό βεβαίως την πρόθεση, την εκτίμηση ψήφου από πλευράς του κόσμου. Φαίνεται ότι είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά και την εκτίμηση αλλά και την πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές. Ένα προβάδισμα που δεν αμφισβητείται, έτσι. Ναι, το κύμα δημοσκοπήσεων βλέπουμε ότι δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί πάνω από το όριο των ευρωεκλογών του 2019. Έχουμε τέσσερις δημοσκοπήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν, της ΜΑΡΚ, της ΠΑΛΣ, της ΑΛΚΟ και της MRB, και δείχνουν επί της ουσίας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έναντι των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Η ΜΑΡΚ, να πούμε, εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τα ποσοστά του 2019, οπότε και έλαβε 33,12%, ενώ η ΠΑΛΣ υπολογίζει ότι μπορεί πλέον να φτάσει μέχρι το 35,9%. Έχει ενδιαφέρον και η δεύτερη μάχη για τις ευρωεκλογές, διότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ένα σημαντικό
προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο και από τις 4 δημοσκοπήσεις καταγράφεται να είναι στην τρίτη θέση. Όσον αφορά τώρα την κόντρα... Το ΠΑΣΟΚ εννοεί στην τρίτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Και όσον αφορά την κόντρα Βελόπουλου και Κουκουέ για την τέταρτη θέση, εξελίσσεται και εκεί μια μάχη. Φωστά. Φαίνεται ότι η ελληνική λύση έχει το προβάδισμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν μέχρι το τέλος και μέχρι τις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που το λέμε συνεχώς, που αφορά τους αναποφάσεις τους και αυτούς που ενδεχομένως δεν ψηφίσουν. Την πιο ωραία παρατήρηση την άκουσα χθες από τον Σταύρο το Θεοδωράκη, που είπε: το κρίσιμο είναι τι θα πούν οι μετεωρολογοί για εκείνο το Σαββατοκύριακο. Αν θα έχει καλό καιρό δηλαδή. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, συμφωνώ μαζί του. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Βόρεια Ελλάδα. Από Κατερίνη χθες είπε ότι δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Να πούμε τώρα, να το πούμε απλά, φαίνεται ότι τον έχει πειράξει το γεγονός ότι υπάρχει διαρροή από το κόμμα του προς τα δεξιά κόμματα. Και συνεχώς στα λόγια του χρησιμοποιεί πατριωτικά θέματα. Ναι, το φέρνει στο προσκήνιο και μάλιστα αναφέρθηκε επί τούτου. Είπε ότι κοίταξε τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Ιουνίου στην Πιερία και είδε ότι 15.000 κόσμου ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τρία κόμματα συγκεκριμένα, και θα ήθελα, είπε, να αναλογιστούν εκείνοι που το έκαναν αυτό, αν τα κόμματα αυτά δικαίωσαν τις προσδοκίες τους ή αν απλά ήταν μια φωτοβολίδα. Ένα πυροτέχνημα το οποίο ουσιαστικά και πολιτικά τους εξαπάτησε. Θέτει τέτοια ερωτήματα, αντιλαμβανόμαστε, και μιλά βεβαίως για χριστιανόμετρο, το οποίο δεν υπάρχει, όπως υποστηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι δεν υπάρχει. Ναι. Και ανέφερε ότι σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, θα πω ότι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη, είπε, και όχι μόνο στα λόγια. Προφανώς επιχειρεί να συσπυρώσει, Χριστίνα, εκείνοι οι οποίοι του έφυγαν. Έτσι. Συμφωνούμε για την πράξη. Ή που πάνε να του φύγουν. Γι' αυτό και ελέγχεται η Νέα Δημοκρατία για όλη τη συμπεριφορά της από εδώ και πέρα στο θέμα των Σκοπίων. Γιατί πραγματικά αυτό που μετράνε είναι οι πράξεις πιο πολύ. Μετράνε και τα λόγια, αλλά μετράνε και οι πράξεις πιο πολύ. Τώρα, έχουμε πέρασμα πολιτικών αρχηγών εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε καταρχάς για διήμερη περιοδία που πραγματοποιεί από χθες εδώ στην πόλη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπα. Το βράδυ μίλησε στην πλατεία Ευόσμου, σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας. Επίσης, χθες το απόγευμα, να πούμε ότι βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, για την οποία έκθεση εμείς θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε λίγο. Το Σαββατοκύριακο ακολουθούν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης, Κυριακή και Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τη Δευτέρα βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Σε 2,5 εβδομάδες επιστρέφουν για τις προεκλογικές, κεντρικές προεκλογικές τους εκδηλώσεις, και αναμένεται να προηγηθεί όλων, όπως είπαμε χθες, Θοδωρά Πότα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σχεδιάζει την κεντρική ομιλία του στη Θεσσαλονίκη όχι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, αλλά τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, και αυτό γιατί το προβάδισμα που θα δώσει, όπως είδαμε από αυτά που είπαμε χθες, είναι στην Κρήτη. Τώρα στη Θεσσαλονίκη θα είναι τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός. Παρουσιάζονται οι επεκτάσεις του μετρό και ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης. Ναι, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης συγκοινωνιακής μελέτης των τελευταίων 24 ετών. Χριστίνα, αυτά της ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης αφορούν την χάραξη του δικτύου του μετρό, με ορίζοντα βεβαίως την εξέλιξη του πολυοδομικού συγκροτήματος μέχρι το 2040. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει το πρωί της Δευτέρας στις 10 στο Καραπάντσιο Πνευματικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα απευθύνει χαιρετισμό, όπως πληροφορηθήκαμε, και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών. Είναι πολύ βαριά η μέρα και δύσκολη τη Δευτέρα, γιατί πραγματικά ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για αυτά που θα υποθούν. Το πρωί ο κύριος Σταϊκούρας μίλησε στον Sky και είπε κάποια πράγματα. Θα κυκλοφορήσει το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο τη Δευτέρα, όπως είπε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, θα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Τώρα πάμε σε ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια νωρίτερα για το ψηφιακό σχολείο από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Πιερακάκη. Είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, το οποίο δεν γνώριζα, θέλω να σου πω. Και πληροφορήθηκα σήμερα για όλες του τις λεπτομέρειες και έχει να κάνει επί της ουσίας με την ενισχυτική διδασκαλία μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Χριστίνα, η παρουσίαση έγινε στο ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις ριζωμάτων ή μαθείας και δίνεται έμφαση για το ψηφιακό σχολείο, στο οποίο μάλιστα θα περιλαμβάνονται και ψηφιακές τάξεις για απομακρυσμένες
περιοχές. Επίσης, θα βοηθήσει πάρα πολύ στα παιδιά τρίτης λυκείου και στους γονείς βεβαίως, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ενισχυτική διδασκαλία, στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Και όλα αυτά θα συμβαίνουν ψηφιακά, ηλεκτρονικά, μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι μπροστά. Καμία σχέση με τα δικά μου τα χρόνια. Να ήταν και όλες οι αίθουσες έτσι, δεν το συζητώ. Καλά, και σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος όμως. Βέβαια, βέβαια. Αλλά δεν είναι. Αυτό τώρα είναι το πρότυπο, έτσι. Δεν είναι η πραγματικότητα. Σε αρκετές περιοχές βλέπουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον πάντως το εγχείρημα και θα δοθεί δυνατότητα σε μαθητές σε νησιά ή στις ακριτικές περιοχές ενδεχομένως να έχουν ισότιμη πρόσβαση, έτσι. Αχ, θέλω να ξαναπάω σχολείο. Αλλά όχι όπως είμαι. Να γίνω μικρή και να πάω. Ναι, μου λέει, όχι όπως είμαι. Καθόλου. Καθόλου, ε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πολύ τραγικό. Το άκουσα χθες, είχα φύγει από την Βεργίνα τηλεόραση ως είδηση και τρελάθηκα. Μεμονωμένο περιστατικό, βέβαια το χαρακτηρίζουν. Θάνατος 3,5 ετών κοριτσιού. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Από παρβοϊό. Πρώτη φορά τον άκουγα παρότι κάνω ιατρικό ρεπορτάζ χρόνια. Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει σύσταση δική και για προσοχή στις εγγύους. Ναι, και υπήρξε επίγουσα ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ Χριστίνα για το θάνατο του άτυχου παιδιού, αλλά και για τη συρροή 11 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στον παιδικό σταθμό. Η ίδιο σχολείο χώρας... είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, να πούμε, ναι. Έτσι, περιφερειακά, όχι στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Οι γιατροί της χώρας είναι σε επιφυλακή για συμπτώματα μυοκαρδίτιδας και συμβουλεύουν τους γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους για συμπτώματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πανικός. Είχαμε δηλώσεις και στο Thess Today από τον ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής λοιμοξιολογίας του Απιθύτε, τον κύριο Εμμανουήλ Ροηλίδη. Γνωστός και διακεκριμένος εμφανίστηκε και καταξιωμένος καθηγητής. Ναι. Και σημαντικά τα λόγια του, διότι εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εξήγησε ότι ο παρβοϊός Β19 προκαλεί μια κοινή λίμωξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είπε, έχει ήπια συμπτώματα και στα υγιή παιδιά δεν προκαλεί κάτι το ιδιαίτερο. Και μπορεί να περάσει χωρίς να το καταλάβεις. Ναι, δηλαδή. Απειλεί κατά βάση, όπως είπε ο ίδιος, παιδιά και ενήλικες με ορισμένες αιματολογικές διαταραχές ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Εκεί μπορεί να εμφανίσει ακόμη και ανεμία. Γι' αυτό, αυτό να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν περάσει κάτι που έχει, φαίνεται σαν γρήπη στα παιδιά μας και εμφανίσουν ειδικά τα παιδιά, αυτό που το άκουσα με πολύ προσοχή, ένα μεγάλο κόκκινο εξάνθημα και στα δύο μάγουλα ενδεχομένως, τότε θορυβηθείτε να σπεύσετε στον παιδίατρο, κυρίες και κύριοι. Κάτι μου είπατε που δεν το άκουσα για το θέμα. Ναι, λοιπόν, για ποιο θέμα δεν καταλαβαίνω. Ναι, πρώτα θα παίξουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα θα εστιάσουμε μάλλον στις πληροφορίες που αφορούν αυτό που υποσχέθηκα από την αρχή στη γυναικοκτονία στο Μενίδη, που είναι και το μεγάλο θέμα πάλι των ημερών. Νομίζω είναι η 7η γυναικοκτονία φέτος. Νομίζω είναι η 7η πραγματικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο Γιάννη Γετίμη για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Θεοδώρα. Χτες το απόγευμα, λοιπόν, συνελήφθη ο 50χρονος Αλβανός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του. Τώρα θα σου πω πώς έγιναν όλα βάσει πληροφοριών, έτσι, Χριστίνα. Φαίνεται πως η σύλληψή του αρχικά έγινε μετά από κυριολεκτικά σύμπτωση, καθώς ο 50χρονος Αλβανός, μετά την, όλο αυτό το περιστατικό το οποίο έκανε το πρωί, έφτασε σε ένα πήγε και κρύφτηκε σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, στο οποίο φαίνεται εκεί να δούλευε. Τέλος πάντων, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορία για έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν εκεί στο συγκεκριμένο κτίριο, τον συνέλαβαν, χωρίς να ξέρουν ακριβώς ότι αυτός ο συγκεκριμένος είναι αυτός που ψάχνουν για το περιστατικό στο Μενίδη. Τον κάνουν ταυτοποίηση τα στοιχεία του και καταλαβαίνουν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί στις τρεις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης για την άτυχη 40χρονη. Ο δράστης, όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, θέλω να σου πω, Χριστίνα, στις 5.30 ώρα έφυγε από το σπίτι του στην οδό Πάγκαλου, έστησε καρτέρι στην πρώην σύζυγό του και 22 λεπτά μετά την κατακρεούργησε με περισσότερες από 10 και πλέον μαχαιριές. Άκουγα μάλιστα ότι άφησε το μαχαίρι στην κοιλιά της γυναίκας, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν... τι να πω, δεν θέλω να σχολιάσω. Θα σου πω τώρα, όπως υποστήριξε ο ίδιος του για την πρώην σύζυγό του, λέει ότι αυτό το έκανε γιατί είχε, λέει, παράλληλες σχέσεις η πρώην σύζυγός του. Σε νοιάζει αφού έχει χωρίσει. Το θύμα, δηλαδή, όσο ήταν μαζί του.
Έτσι λέει. Καλά, και εντάξει. Πάλι, τι. Αλλά και δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όποιο έχει πάει. Αν ήταν η μισή, θα ήταν σφαγμένη. Εννοείται. Στην ελληνική κοινωνία. Και περισσότεροι άντρες, βέβαια, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον. Και μάλιστα και πως δεν άντεχε να βλέπει έναν άλλον άνδρα να οδηγεί το αυτοκίνητο. Ναι, αυτό που λέγαμε. Θυμάσαι το λέγαμε, Θεοδωρά. Ναι, περικτήσεις. Δεν... Περικτήσεις, ναι, ναι. Ούτε είναι δικό μου, δεν αντέχω άλλον μαζί της. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι ούτε λεπτό δεν φάνηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του. Και επίσης δημοσιεύτηκε ότι είχε πει ότι δεν είχα πει όταν τη σκότωσα. Φαίνεται να είπε. Ήταν κυνικός και μετανόητο. Εντάξει, ήταν αποφασισμένος και αυτό που ήταν. Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν η εισαγγελία έπραξε όπως έπρεπε. Ήταν νόμιμα αυτά που έγιναν. Αλλά εάν θα έπρεπε να δει την κατάσταση, να την εκτιμήσει για ακριβώς. Να μείνει μέσα ο συγκεκριμένος. Εδώ υπάρχουν άλλοι νομικοί, λένε το ένα. Άκουγα από χθες τώρα αυτό το θέμα. Άλλοι λένε το άλλο. Κώδικα. Είχαν το δικαίωμα οι αστυνομικοί να τον κρατήσουν με το νέο πάντα ποινικό κώδικα. Εμφανίστηκε το πρωί νομικό στον Αντένα και υποστήριζε ότι δεν ισχύει αυτό. Βγάλε συμπέρασμα. Μάλιστα, άκουγα επίτηδες για να καταλάβω κι εγώ και πραγματικά εκνευρίστηκα γιατί τελικά τι να πιστέψει ο τηλεθεατής σε αυτά που βγάζουμε. Αν ο ένας νομικός λέει μπορεί με το νέο ποινικό κώδικα, ο άλλος λέει όχι δεν μπορεί, τι να καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή, να ψάξουμε τον ποινικό κώδικα και να μάθουμε νομικά. Το πιο λογικό συμπέρασμα το οποίο άκουσα είναι το εξής. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Αλλά είναι τρεις καταγγελίες. Δηλαδή, πόσες καταγγελίες πρέπει να κάνουν για να καταλάβουν Σωστά. ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, Γιάννη, πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα της πόλης. Το είχαμε πει και χθες. Θα έχουμε και τον Ιγνάτιο Κατεζίδη την ερχόμενη εβδομάδα να μας πει περισσότερα. Τέλη του 26, έτοιμο το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο. Φυσικά, όταν υπάρχει το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα πράγματα ότι πηγαίνουν όλα θα γρήγορα. Με βάση χρονοδιαγράμματος mm-hmm. και φυσικά όταν υπάρχουν. Και οι διαβεβαιώσεις από την πίσω πλευρά θα έλεγα. Τη διαβεβαίωση λοιπόν ότι το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται με δωρεά όπως είπαμε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έδωσε στη χθεσινή ανοιχτή συζήτηση για την εξέλιξη του έργου, δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε έως τώρα, ο Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Επίσης η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε να πούμε στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλίρου, παρουσία εκπροσώπων βουλευτών και εκπροσώπων των τοπικών και υγειονομικών αρχών. Έγινε φυσικά η αναλυτική αναφορά στις μέχρι τώρα εργασίες που έχουν γίνει στο παιδιατρικό νοσοκομείο και όλοι τους μας διαβεβαίωσαν ότι θα υλοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί δηλαδή εντός του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τα τέλη του 2026, Χριστίνα. Να ολοκληρωθεί και ο δρόμος όμως που θα οδηγεί εκεί. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Γετήμη. Θεοδώρα Πότα, τώρα εμείς προετοιμαζόμαστε για την επιστροφή της αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ναι, και θα έχουμε ένα κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης και ζέστης για 5 ημέρες συνολικά και έχουμε ήδη από σήμερα, το αντιλαμβανόμαστε, σταδιακή άνοδο όσον αφορά την θερμοκρασία. Η αφρικανική σκόνη, μαθαίνουμε, θα μείνει στην ατμόσφαιρα της χώρας μας μέχρι και την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα σημειώνει συνεχή άνοδο και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως γίνεται γνωστό, κυρίως στα νότια και στην Κρήτη, αναμένεται να ανέβει πάνω από τους 35 βαθμούς. Ωραία, τώρα Κρήτη, που έχουμε εδώ, θα πω στην διοίκηση της ΔΕΘ, αν μπορούμε να βάλουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ πέρα για να και βουτάμε γιατί όχι, που και εδώ θα τη βγάλουμε. Να βουτάμε που και που. Στην Κρήτη, σου λέει, τις επόμενες ημέρες μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία, να σκαρφαλώσει ο υδράγυρος μέχρι τους 38 βαθμούς. Το καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή γι' αυτό ήθελα να το πούμε. Αν θέλετε να κάνετε διακοπές στην Κρήτη, πραγματικά. Αυτή την περίοδο είναι μια χαρά. Τώρα το βιβλίο φέρνει κοντά Θεσσαλονίκη και Μιράτο της Σάρτζας. Εγκαινιάστηκε η 20η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Εμείς θα δώσουμε μεγάλη έκθεση σε αυτό το θέμα, καθώς σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η συγγραφέας η Μάγδα Κισούδη. Αρχίζει πολλοί κόσμος να επισκέπτεται την ναι, έκθεση. Ναι, και παραδοσιακά το καταλάβαμε αυτό. Βέβαια, όχι φεστιβάλ βιβλίου, τώρα έχουμε Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Σωστά. Πλην όμως καιρικά συνδέονται αυτές οι δύο διοργανώσεις, με δεδομένο ότι και χτες είχαμε έτσι έναν καιρό λίγο άστατο. Να πούμε ότι ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της 20ης Επετειακής Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια τα οποία έλαβαν χώρα την χτεσινή ημέρα, στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ. Αναμένονται σχεδόν 90.000 επισκέπτες. Θα φιλοξενηθούν 850 εκθέτες στο σύνολο από 40 χώρες, 1.500 Έλληνες και ξένοι συγγραφείς. Το πρόγραμμα της λειτουργίας περιλαμβάνει μεταξύ
μεταξύ άλλων μέχρι και την προσεχή Κυριακή περισσότερες από 550 εκδηλώσεις. Χριστίνα, αντιλαμβάνεσαι το πώς έχουν τα πράγματα. Είχαμε χτες λοιπόν τα εγγένεια από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Είπε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική εκδοτική οίκη χρειάζονται εξωστρέφεια, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ελληνικός πολιτισμός και σε χώρες του εξωτερικού. Για να δούμε τι θα μας πει η Μάγδα Κισούδη, που σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Εμείς πάμε να δούμε το βίντεο που σας υποσχέθηκα από τον χθεσινό σχολιασμό του Στέργιου Καλόγυρου για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για την αποκάλυψη που έκανε. Δεν το είδαμε πουθενά αλλού. Του τι λέει ο ενδός Υπουργός Εξωτερικών, που υποστηρίζει ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι το τρέιλερ. Μετά θα δούμε την ταινία. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της αριστεράς και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας να λέει: τηρήστε τη συμφωνία, βρε Σκοπιανή. Τηρήστε τη συμφωνία. Τι είναι αυτά που μας κάνετε? Δεν τρέπεστε λίγο, θα έλεγα εγώ. Εγώ όμως λέω το εξής. Η κυρία Προέδρος των Σκοπίων θα πρέπει να πάει και, όπως πολύ σωστά είπε, θα πρέπει να ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Η κυρία Σιλιανόφσκα, ένα όνομα, όπως βλέπετε, πραγματικά μακεδονικό, έτσι, πραγματικά μακεδονικό, θα πρέπει να ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει αμέσως να προχωρήσει στην ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά και εμείς να παρακαλάμε τους Σκοπιανούς και να τους λέμε, αν μη τι άλλο, σεβαστείτε τη συμφωνία. Ποια συμφωνία? Την κάκιστη, την απαράδεκτη? Και τι έχουν κάνει εδώ πέρα? Έρχονται οι Γερμανοί, κατά κύριο λόγο, οι Αμερικανοί, οι Νατοϊκοί και παίζουν τους δικούς μας για να πιέσουν τους Σκοπιανούς να σεβαστούν μια συμφωνία που δεν την ήθελε ούτε ο λαός των Σκοπίων, ούτε ο λαός της Ελλάδας. Μας επιβάλλουν, ξέρετε, μια συμφωνία. Βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε ότι άμα δεν τη σεβαστείτε θα έχετε κυρώσει και σε προσωπικό επίπεδο, αν θα έρθετε στην Αμερική ή όχι. Αδιανόητα πράγματα δηλαδή, να σου επιβάλλουν τη θέλησή τους. Και από εκεί και πέρα έχουμε τους Σκοπιανούς να έχουν καβαλήσει το καλάμι, τους δικούς μας να αγνοούν την πραγματικότητα. Εδώ είναι η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Η πραγματικότητα είναι εδώ στα Σκόπια. Πέρα από την Κύπρο, που δεν την αγνοούμε, και πέρα από το Αιγαίο. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Βλαχόφων Έλληνες, στην πλειοψηφία του κρατηδίου που λέγεται Σκόπια, 1 εκατομμύριο τουλάχιστον θα θέλουν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Να πάρουν διαβατήρια δηλαδή. Οι Βούλγαροι έχουν κάνει δίζες, έχουν κάνει βέτο για την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βούλγαροι πήρανε τη συμφωνία, την δήλωση των Σκοπίων ότι η γλώσσα τους είναι βουλγαρική, βουλγαρικό ιδίωμα. Και εμείς εδώ αναγνωρίζουμε την γλώσσα των Σκοπίων ως μακεδονική. Να τρελαθούμε δηλαδή. Εδώ είναι να τρελαθείς. Και δεν μιλάει κανείς. Μας περνάνε και μας περνάτε κάποιοι ότι δεν έχουμε μνήμη. Αυτό είναι βασικό θέμα. Πάρα πολύ βασικό θέμα. Και βέβαια πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η άποψή μου είναι και η γνώμη μου ότι πρέπει άμεσα να καταργήσουμε εμείς τη συμφωνία με όλα αυτά που γίνονται. 400 παραβιάσεις και παραβάσεις έχουν κάνει. 400 παραβιάσεις. Τι άλλο να κάνουμε? Καταμετρημένες είναι όλες αυτές. Ο κ. Μητσοτάκη δεν θα ακυρώσουμε τα μνημόνια. Καλά θα κάνει. Εδώ λέμε να καταργήσουμε τη συμφωνία, όχι να ακυρώσουμε τα μνημόνια. Γιατί τα πράγματα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον εδώ Υπουργό Εξωτερικών, θα δούμε τώρα το σχετικό βίντεο, να βγαίνει και να δηλώνει ότι αυτά που ζούμε είναι το τρέιλερ της ταινίας που θα έρθει σε λίγο. Προσέξτε, αυτά που ζούμε είναι το τρέιλερ. Δείτε να δείτε τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης στον κόσμο σε πληθυσμό χώρα, της Ινδίας. Παρακαλώ, βγάλτε μένα την οθόνη. You know, the next 5 years, maybe longer, is going to be very difficult in the world. What we are seeing right now is like a trailer. Real movie is still going to come. Πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά αποκαλύψεις, αλλά εδώ να δείτε τι θα αποκαλύψουμε εμείς τώρα, διότι καταρχάς έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και μου ταιριάζει και το MOV πάρα πολύ. Απότα συμφωνείτε, κυρία Απότα? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα συμφωνεί, κυρία Απότα. Έχω δίπλα μου λοιπόν εδώ, εκτός από την Θεοδόρα Απότα, έχουμε δίπλα μας την συγγραφέα του βιβλίου MOV Σκιές, τη Μάγδα Κισούδη, που συμβαίνει να είναι και δημοσιογράφος, η οποία καταλαβαίνει όλο αυτό το ρυθμό και, και τη σβελτάδα των θεμάτων. Κυρία Κισούδη, Μάγδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στις δύο σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, τη θερμή υποδοχή φυσικά.
Είμαι πολύ συγκινημένη, Χριστίνα, που τα ξαναλέμε. Αυτό θα έλεγα, ότι έχει πλημμυρίσει το στούντιο άρωμα γυναίκας, ομορφιάς, αλλά και γενοδορίας. Είμαστε τρία άτομα εδώ που είμαστε πολύ ανοιχτόκαρδα. Είναι ένα κοινό μας γνώρισμα. Και εμάς προσωπικά, Χριστίνα, μας συνδέει μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία, πραγματικά. Εμένα μου άρεσε κατά βάση το «τα ξαναλέμε». Ναι, που σωστά. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε, σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα, Μάγδα, πάμε λίγο να δούμε. Γι' αυτό, καταρχάς, επισκέπτηκες γενικά την έκθεση, την είδες καθόλου? Όχι ακόμα. Mm-hmm. Αύριο θα επισκεφθώ. Υπάρχουν την έκθεση. Πολλές συμμετοχές. Πάρα πολλές συμμετοχές, όπως είπε πριν και η Θεοδώρα. Εγώ θα βρίσκομαι στο περίπτερο 15, στο stand 34, ναι, στο stand των εκδόσεων Γράφημα. Θα βρίσκομαι το απόγευμα από τις 6 και μετά. Δεν θα είμαι όμως μόνη μου, θα έχω παρέα και άλλους αξιόλογους συγγραφείς των εκδόσεων Γράφημα. Θα ήθελα να τους αναφέρω, φυσικά, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά, να τους αναφέρεις, εννοείται. Είναι ο Τζον Έμανς, είναι η Μαρία Μπονέρη, είναι η Αρετή Καπίτσι και η Έλενα Στανιού. Θα είμαστε λοιπόν παρέα, όλοι μαζί παρέα, ναι, με τα βιβλία μας, αξιόλογα βιβλία όλων των φίλων συγγραφέων. Τι ωραίο αυτό, Α, Θεοδώρα, και... ότι δεν θέλει να λέει μόνο για τον εαυτό της η Μάγδα, θέλει να πει και για τους υπόλοιπους. Κυρίως θέλω να λέω για τους άλλους. Όταν αισθάνομαι σε μένα, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ προκοπή θα δεις και εσύ, όπως είδα εγώ. Πλάκα κάνω. Αλλά έχω και, έχει και μια βάση αλήθεια σε αυτό. Επομένως, θα είμαστε μια όμορφη ομάδα, μια όμορφη παρέα. Εκεί η συγγραφική παρέα με τα βιβλία μας αγκαλιά, και θα ήταν πολύ όμορφο να μας επισκεφτείτε, να συζητήσουμε για τα βιβλία μας και γενικά για την έκθεση βιβλίων. Ώρα. Μετά τις 6. Μετά τις 6 το απόγευμα, αύριο, κυρίες και κύριοι. Περίπτερο θα έχει και 15. Καλό καιρό. Όσοι δεν φύγετε για μπάνια κλπ. Ευκαιρία να πλουτίσετε το πνεύμα σας. Να βουτήξετε. Ναι. Τώρα, έχω εδώ τις Μοβσκιές. Ας πούμε κάποια πράγματα για το βιβλίο, το οποίο, όπως διαβάζω, Μάγδα, είναι το πρώτο σου ουσιαστικά μυθιστόρημα. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα για ενήλικες, γιατί έχει προηγηθεί και ένα παιδικό βιβλίο και πολύ παλιότερα, στα νιάτα μου τα πράγματα, μια ποιητική συλλογή. Πάντως είναι ένα βιβλίο που μάλλον μιλάει στην καρδιά, γιατί βλέπω αυτά που πραγματεύεσαι, είναι δηλαδή τα κέρια θέματα που μας απασχολούν όλους. Αγάπη, έρωτας, φιλία, ευτυχία, πεπρωμένο, ανθρώπινη απώλεια, γαλήνη, ψυχή. Αυτό ακριβώς, Χριστίνα, μπορεί να είναι μια μυθοπλαστική ιστορία, αλλά νομίζω αγγίζει με πολύ ευαισθησία την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή αγγίζει όλα αυτά τα θέματα που είπες. Η αφορμή για να το γράψεις ποια ήτανε? Η αφορμή βασικά είναι, όπως είπα, μυθοπλαστική ιστορία και στηρίζεται σίγουρα στη φαντασία μου και στις ευαισθησίες που έχω. Αλλά κάνοντας μία ενδοσκόπηση, νομίζω ότι είναι πολλά τα εξωτερικά ερεθίσματα που είχα. Ίσως είναι μια παιδική μνήμη μιας κακοποιημένης γυναίκας που δεν μου είχε φύγει ποτέ από το μυαλό. Που είχες επαφή εσύ μαζί της? Ναι, ήμουν παιδάκι και την είδα, έτυχε να την δω. Την είδες ή έζησες, άκουσες να φυγείτε κάτι από αυτά που περνούσε? Όχι, την είδα, ήταν απλά μια εικόνα. Mm-hmm. Και μετά, επειδή ήμασταν παιδιά, μας πήραν σε άλλο χώρο. Ίσως είναι αυτή η παιδική μνήμη της εικόνας αυτής, της κακοποιημένης γυναίκας, σε συνδυασμό βέβαια με όλες αυτές τις ειδήσεις που ακούμε και όλα αναφερθήκατε. Το επίκαιρο δεν μπορεί να είναι το βιβλίο. Αναφερθήκατε έτσι, πριν στην αρχή της εκπομπής. Στην τελευταία γυναικοκτονία, στο Μενίδη. Λίγες ώρες πριν, δηλαδή είναι απίστευτο, το σκεφτόμουν σήμερα και λέω δεν το πιστεύω ότι θα πάω να μιλήσω για το βιβλίο και πάλι έχουμε μια γυναικοκτονία. Είμαι τόσο αναστατωμένη τώρα που το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, άλλα ερεθίσματα για να γράψω αυτό το βιβλίο σίγουρα ήταν οι σχέσεις που έχουμε, οι επιφανειακές σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Συμβαίνει τώρα αυτό ή συνέβαινε πάντα? Πάντα, αλλά ένα παραπάνω τώρα. Που ωστόσο όμως ο καθένας μας αναζητεί την αληθινή αγάπη, τον παντοτινό έρωτα, την τίμια επαγγελματική σχέση, την αγνή φιλία, την αδελφική φιλία. Όλα αλλά αυτά γίνεται τα αναζητούμε. Τα αναζητούμε, αλλά γιατί δεν κάνουμε κάτι για να τα έχουμε? Αλλά δεν τα έχουμε. Από εμάς ξεκινάει η αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν τα έχουμε. Επίσης, κάτι που ενδεχομένως να μου κίνησε το τέτοιο να γράψω αυτό το βιβλίο, είναι το ότι κυνηγάμε πάντα το αύριο.
ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο και δεν ζούμε ποτέ το σήμερα. Και τελικά πού βρίσκεται αυτή η ευτυχία? Αυτό ήθελα να πω. Όπως αναρωτιούνται και οι ηρωίδες, πού βρίσκεται αυτή η ευτυχία? Το γράφησε πίσω στο Πιστόφυλλο, η Θεοδόρα μου το σχολίαζε νωρίτερα πριν μπει στο στούντιο. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα και εγώ έχω φιλοσοφική άποψη διαφορετική από αυτή που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως... Δώσε μας εσύ τη θεώρησή σου και θα σου πω. Πού βρίσκεται η ευτυχία? Απαντάει σε αυτό το ερώτημα το βιβλίο? Η ιστορία, η πλοκή δίνει κάποιες απαντήσεις και βέβαια ο καθένας θα εισπράξει την απάντηση που νομίζει για τον εαυτό του. Τι αίσθηση αφήνει το βιβλίο στους αναγνώστες? Είναι κάτι γλυκόπικρο ενδεχομένως, το αντιλαμβάνομαι σωστά? Πολύ καλά το λες, ακριβώς Θεοδόρα αυτό, μία γλυκόπικρη γεύση. Είναι λίγο στενάχωρο, αλλά στο τέλος αυτό το μήνυμα που στέλνει είναι ότι από το σκοτάδι μπορεί να υπάρξει το φως, ότι από το τίποτα μπορεί να υπάρξει ελπίδα για ζωή. Και από το τέλος σίγουρα υπάρχει, μπορεί να υπάρξει μια καινούργια αρχή. Υπάρχουν ψήγματα του να πάρουμε κάποιες, από κάποιες αλήθειες που αποπνέει το η γραφή η σου, πλοκή. Η πλοκή, μπράβο, να παραδειγματιστούμε ή να υποψιαστούμε πράγματα που ίσως κάποτε από άλλες συνθήκες δεν τα σκεφτόμαστε. Ναι, πιστεύω ναι. Mm-hmm. Πιστεύω ναι. Και αυτό που καταφέρνουν οι δύο ηρωίδες, οι βασικές ηρωίδες, βασικά πρόκειται για δύο αδελφικές φίλες, να το πούμε αυτό, με φόντο την τηλεόραση, το χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου, μία ηθοποιός και μία δημοσιογράφος, πορεύονται μαζί στη ζωή γιατί τη συνδέει αυτή η αδελφική φιλία. Και τις βλέπουμε να αγωνίζονται στον επαγγελματικό στίβο, τις βλέπουμε να ζουν ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές στις ερωτικές τους σχέσεις και πάντα αναρωτιούνται για το τελικά που βρίσκεται αυτή η ευτυχία. Βρίσκεται στους έρωτες, στην επαγγελματική καταξίωση ή στη γαλήνη της ψυχής. Λοιπόν, εγώ θέλω την επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε για το βιβλίο να έχω διαβάσει το βιβλίο για να σου έχω συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Αυτό που άφησα μισό είναι ότι η θεώρησή μου πια είναι ότι δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου το ζητούμενο να είναι η ευτυχία. Για πολλά χρόνια και εγώ σκεφτόμουν πώς να γίνω ευτυχισμένη. Δεν νομίζω ότι στη ζωή, η ζωή διδάσκει ότι το ζητούμενο δεν είναι η ευτυχία. Κατά τη γνώμη μου είναι η ισορροπία. Αν η ισορροπία μεταφράζεται σε με κάποιον επομένως, τρόπο και ως ευτυχία... Επομένως, καταλήγουμε μάλλον στο ίδιο συμπέρασμα, Χριστίνα, που και εγώ πιστεύω ότι ο κάθε αναγνώστης θα φτάσει εκεί, ότι η ευτυχία κρύβεται στην εσωτερική γαλήνη της ψυχής, στην εσωτερική ισορροπία. Γιατί αλλιώς το συνήθως το ερμηνεύουν και οι πιο νέοι και εγώ το ερμήνευα αλλιώς ευτυχία. Είμαι με έναν άνθρωπο, τον τέλειο άνθρωπο, να έχω την τέλεια δουλειά, να είναι, όλα αυτά είναι ευτυχία. Μπορεί να είναι ευτυχία και κάτι πολύ πιο είναι ήρεμο, κάτι πιο απλό. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε ότι η ευτυχία ξεκινάει από μέσα μας. Λοιπόν, πάτε να τα συζητήσετε όλα αυτά, γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου. Μετά τις 6 μας είπε εδώ η Μάγδα Κισούδη. Μόφσκιες, κυρίες και κύριοι, καλό τάξιδο, Μάγδα μου. Θα επιστρέψουμε θα με εκπομπή ειδική να... γι' αυτό, να ξέρεις. Ναι, να ευχαριστήσω μόνο τον Ιωάννη Τσαχουρίδη, τον εκδότη των εκδόσεων Γράφημα, που πάντα στηρίζει ό,τι γράφω και τα μεταμορφώνει σε τόσο όμορφα. Επόντιος είναι ο κύριος Τσαχουρίδης. Προφανώς στηρίζουν οι πόντι τις καλές προσπάθειες και εγώ εδώ βέβαια έχουμε και πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ευχαριστούμε, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ και την Θεοδόρα Πότα. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είμαστε μαζί με την Ιφηγένεια Μουμπτζή, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια πολύ ωραία νέα γυναίκα και πάρα πολύ επιδραστική. Θα τη γνωρίσουμε σε λίγο.